Σε κτίρια χτισμένα με υλικά από αμίαντο εξακολουθούν να περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους εκατοντάδες μαθητές στο νομό Ιωαννίνων, καθώς, όπως απέδειξε ανάλυση του Δημόκριτου, σε δείγματα διδακτηρίων του νομού εντοπίζονται στοιχεία αμίαντου σε 17 κτίρια. Η δειγματοληψία έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, που στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να προχωρήσει σε αντικατάσταση των επικίνδυνων υλικών. Και ήδη σε συνεδρίασή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργων Εκπώνησης Μελετών και Προμηθειών ενέκρινε τη μελέτη του έργου συνολικού προϋπολογισμού 575.000 ευρώ. Για τη χρηματοδότηση του έργου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, η οποία και αναμένεται, καθώς στο παρελθόν ο οργανισμός έχει διαθέσει σε άλλες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις κονδύλια πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την αλλαγή και επανακατασκευή των δομικών στοιχείων από αμίαντο, καθώς και για την κατασκευή νέων διδακτηρίων σε αντικατάσταση παλαιών, στα οποία έχει γίνει εκτεταμένη χρήση του επικίνδυνου υλικού. Τα σχολεία στα οποία εντοπίστηκε το πρόβλημα είναι τα εξής: το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας, το 16ο Δημοτικό Σχολείο, το 20ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, το 1ο ΣΕΚ ΙΕΚ Ιωαννίνων, το 8ο Λύκειο Ιωαννίνων, το 6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 1ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, ο 6ος Παιδικός Σταθμός Ιωαννίνων, το Νηπιαγωγείο των Μαρμάρων και των Λογκάδων, ο 2ος Παιδικός Σταθμός Ιωαννίνων, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου, το Γυμναστήριο Πραμάτων, καθώς και το 7ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Καθησυχαστική ωστόσο είναι οι επιστήμονες για την παρουσία αμιάντου στα σχολικά κτίρια του νομού, καθώς θεωρείται ακίνδυνος όταν δεν εκλείεται στο περιβάλλον, άρα δεν εισέρχεται στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Σύμφωνα με